Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα μας δεν είναι πρωτότυπο σήμερα, όπως θα είδατε και από τον τίτλο. Πάλι μιλάμε για σχέση που έχει μέσα νάρκισσο και έχει μέσα συνεξαρτώμενο. Σχέση δύο ανθρώπων που ένας να έχει ναρκισσιστικό τύπο προσωπικότητας και ο άλλος συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, να έχει στοιχεία συνεξάρτησης. Το έχω ονομάσει πρόχειρη μελέτη περίπτωση, γιατί οπωσδήποτε σε ένα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό από το YouTube δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια σοβαρή μελέτη περίπτωσης. Τα case studies γίνονται κάτω από διάφορα πρωτόκολλα, κάτω από συγκεκριμένες ερευνητικές συνθήκες. Εμείς εδώ είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και η έγνοια μου είναι μέσα από αυτά τα βίντεο να εμβαθύνουμε στα πώς και τα γιατί της ζωής μας και πώς έχουμε καταλήξει να ταλαιπωρούμαστε για χρόνια. Θέλω να σας πω τώρα ότι αύριο θα βιντεοσκοπήσουμε ένα βίντεο με την κυρία Αλεξάνδρα Κουσουνάδη, η οποία είναι σύμβουλος απεξάρτησης. Και θα μιλήσουμε πάλι πάνω σε μια περίπτωση, θα κάνουμε και εκεί μια πρόχειρη μελέτη περίπτωσης και στο αυριανό βίντεο θα δείτε και μια ειδική σύμβουλο απεξάρτησης για όσους από εσάς βρίσκεστε σε θέση που είτε είστε ίδιοι συνεξαρτώμενοι, είτε είστε σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει addictions, που έχει εθισμούς και ενδιαφέρεστε και για την απεξάρτηση του αγαπημένου σας προσώπου, αλλά και για τη δική σας συμβουλευτική, για τη δική σας συνθήκη. Δεν είναι ψυχοθεραπεύτρια, ούτε ψυχολόγος, κυρία Κουσουνάδη, που θα φιλοξενήσουμε αύριο. Είναι σύμβουλος απεξάρτησης, ονομάζεται στα αγγλικά Peer Support Specialist και είναι βασισμένο στο πρόγραμμα των 12 βημάτων. Το project που κάνει, η δουλειά που κάνει. Θα τη δείτε αύριο την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, η φίλη που έστειλε αυτή την επιστολή έχει βάλει τίτλο «Νάρκισσος και εθισμός». Εγώ όμως της το άλλαξα και το έγραψα «Νάρκισσος και συνεξαρτώμενη, μια πρόχειρη μελέτη περίπτωσης». Λοιπόν, ήταν και πολύ χαρούμενοι οι φίλοι που θα κάνουν την επιστολή της, γιατί μου έχει στείλει ένα σωρό email. Στην αρχή μου τα έγραψε χειρόγραφα, της είπα δεν μπορώ να διαβάζω τα χειρόγραφα, πραγματικά χειρόγραφα να φωτογραφηθούν και να αποσταλούν. Μετά μάζεψε τις δυνάμεις της και μου γράψε ένα κείμενο μέσα στα πλαίσια αυτό που μπορώ να διαβάσω. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Κάθε φορά που σε ακούω, ηρεμεί το μέσα μου, γαλινεύει στη ψυχή μου. Χαίρομαι. Ξεκινώντας ψυχοθεραπεία και ανακαλύπτοντας τη λέξη νάρκισσος, σοκ, έπαθε σοκ δηλαδή όταν ανακάλυψες τη λέξη νάρκισσος, βρέθηκες κι εσύ στο δρόμο μου μέσω της σελίδας σου. Σε ακούω δουλεύοντας, μαγειρεύοντας και σε παρακολουθώ και σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις με εμάς. Είμαι μία γυναίκα ετών 45, με δύο παιδιά ενήλικα πλέον και δόξα τω Θεώ καλά παιδιά. Να ζήσουν τα παιδιά και να χαίρουν τη ζωή τους. Να δούμε όμως πώς θα χαρεί και η μαμά τη ζωή της. Τώρα να δούμε. Παντρεύτηκα στα 20 και έτσι στα 21 έγινα για πρώτη φορά μητέρα. Ήθελα να φύγω απελπισμένα από το σπίτι μου, μακριά από μια μητέρα αδιάφορη προς το πρόσωπό μου, που ποτέ δεν μου είπε τη λέξη σ' αγαπώ, το πόσο όμορφη είμαι, πόσο άξια. Άρα εδώ βρίσκουμε μία αιτία της συνεξάρτησης της φίλης. Η μητέρα η ψυχρή, η απορριπτική, που ποτέ δεν είπε μια καλή κουβέντα στο παιδί της και ήταν αδιάφορη προς το παιδί της, άρα ήταν συναισθηματικά παραμελητική. Η μάνα μου πάντα είχε μέλημα της στον αδελφό μου, ένα χρόνο μεγαλύτερο μου, και τι δεν της είχε κάνει ο αδελφός μου εντωμεταξύ, κλοπές, ψέματα, βία, αλλά πάντα παραμένει ο αγαπημένος της. Μάλιστα, εδώ έχουμε τον τριγωνισμό μέσα στην οικογένεια και τον διχασμό μέσα στην οικογένεια και τις διακρίσεις ανάμεσα στα αδέρφια. Το χρυσό παιδί και ο αποδιοπομπαίος τράγος. Έχουμε κάνει βίντεο με τη λέξη αποδιοπομπαίος τράγος. Όταν ψάχνετε ένα βίντεο και με ρωτάτε πώς θα βρω αυτό το βίντεο που έχει αυτό τη λέξη στον τίτλο, κάνετε στο Google Search, στο YouTube Search. Στο search του YouTube γράφετε τις λέξεις κλειδιά και το όνομά μου και θα σας βγάλει όσα βίντεο έχουν αυτές τις λέξεις κλειδιά στον τίτλο ή στα hashtags. Και έναν πατέρα που ήταν βίαιος λεκτικά και σωματικά απέναντί μας σαν παιδιά, το πακέτο πλήρεσε το πακέτο,
πατέρα που έχασε όλη την περιουσία του στον τζόγο, καταστάσεις δύσκολες σαν παιδί και μνήμες που ακόμα πονούν. Δηλαδή, εσύ μεγάλος μέσα σε κολαστήριο, μάνα διάφορη, ψυχρή, να προτιμάει τον αδερφό σου, εσένα να σε παραμελεί, ο πατέρας σου βίαιος, σωματικά, ψυχικά, εθισμένος, έχασε την περιουσία στον τζόγο. Στον πατέρα μου είχα πάντοτε αδυναμία. Θυματοποίηση. Η σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως λέγεται. Δηλαδή αγαπάμε το θήτη μας. Τον έχουμε χάσει 10 χρόνια τώρα και ακόμα έχω μέσα μου τον πόνο της απώλειάς του. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί εκείνος μου χαμογελούσε και μιλούσε, με έκανε σαν παιδί να νιώθω υπαρκτή, σε αντίθεση με τη μητέρα μου. Παρόλο όμως που ο πατέρας σου ήταν βίαιος λεκτικά και σωματικά απέναντί σου. Εδώ είναι ο διχασμός της κόρης, η οποία δέχεται ξύλο και βρισχές και άσχημα λόγια από τον πατέρα, αλλά ταυτόχρονα της δείχνει και αγάπη, της δείχνει και προσοχή και ασχολείται μαζί της. Και εκεί πέρα είναι που καλλιεργείται ένα εκρηκτικό μείγμα ψυχοπαθολογίας μέσα στα έγκατα της ψυχής της κόρης, ούτως ώστε μεγαλώνοντας να αγαπάει τους δυνάστες της και να ρωτεύεται ακατάλληλους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν στη ζωή της για να επαναλάβουν αυτά που έκανε ο πατέρας της. Να είναι από τη μια αγαπητική και τρυφερή και επικοινωνιακή και από την άλλη να τη χτυπάνε σωματικά και ψυχικά. Δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ ταυτίζομαι. Δεν έχεις ιδέα. Και θα σου πω από προσωπική πείρα ότι όταν φτάσεις στο σημείο να αναγνωρίσεις πόσο ο πατέρας σου ήταν θήτης και νάρκισσος, γιατί είναι εξαιρετικά ναρκισσιστικό να λειτουργείς έτσι πάνω στα παιδιά σου, δηλαδή να τα κακοποιείς, να τα χτυπάς, να τους μιλάς άσχημα, να εξακολουθείς να ασχολείσαι με την ενασχόληση σου του εθισμού που να χάνεις την περιουσία στον τζόγο και να επηρεάζεται αρνητικά όλη η οικογένεια και τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα θες και το παιδί να σε λατρεύει, να θες και το παιδί να σε αγαπά, ώστε να του δίνεις λίγα ψήγματα αγάπης, λίγα ψήγματα προσοχής, λίγα ψήγματα φροντίδας προκειμένου να σε έχει Θεό και να σε λατρεύει. Αν δεν φτάσεις στο σημείο να συνειδητοποιήσεις πως ο πατέρας σου ήταν ένας φρικτός δυνάστης, χειρότερος από τη μάνα σου, γιατί η μάνα σου τουλάχιστον έδειχνε το πραγματικό της πρόσωπο, χειρότερος από τη μάνα σου, ήταν ύπουλος και επικίνδυνος. Είχε και αρνητικά, είχε και θετικά. Τα θετικά του ήταν επικίνδυνα και ακριβώς ήταν επικίνδυνα επειδή σε έκανε να εμπιστεύεσαι τον κακό, τον κακοποιό. Όταν καταλάβεις ότι ο πατέρας σου ήταν χειρότερος από τη μάνα σου και όταν καταλάβεις ότι ο πατέρας σου ήταν ένας θήτης και ήταν ένας νάρκισσος, κακοποιητικότατος προς εσένα, τότε θα είσαι πολύ κοντά στο να ξεπεράσεις το πρόβλημα της συνεξάρτησης σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση. Και σου μιλάω και από προσωπική πείρα. Παντρεύτηκα λοιπόν και έπεσα πάνω στο παιδί μου να κάνω και να δώσω όλα όσα δεν είχα εγώ. Και κάπου εκεί κάνουμε και πολλές υπερβολές προς τα παιδιά μας. Όχι ότι δεν πρέπει να δίνουμε αγάπη και στοργή στα παιδιά μας, αλλά πρέπει να βάζουμε και όρια. Υπήρχαν φορές που έπιανα τον εαυτό μου και μου θύμιζα τη μαμά μου στον τρόπο που μιλούσε ή όταν κάτι της έλεγα και έλεγε «Όχι τώρα», και αμέσως το αναγνώριζα και το άλλαζα, γιατί δεν ήθελα να γίνω σαν κι αυτή. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ θετικό όταν αναγνωρίζεις πάνω σου συμπεριφορές που σε έχουν πληγώσει σε ένας παιδί, να τις κόβεις μαχαίρι και να μην τις επαναλαμβάνεις. Γίνεσαι ο βράχος που αλλάζει τη ροή του ποταμού. Θέλουμε όμως να αλλάξεις τη ροή του ποταμού σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο προς τη μητρότητα και τη γονεϊκότητα. Μετά από κάποια χρόνια έκανα και το δεύτερο παιδί μου. Δούλευα. Πάντα δούλευα, από 16 χρονών δούλευα. Λύκειο δεν τελείωσα παρά μόνο την πρώτη τάξη και αυτό είναι για μένα μεγάλος πόνος γιατί δεν ήθελα να σταματήσω, αλλά ο μπαμπάς μου έλεγε δούλεψε να έχεις τα δικά σου λεφτά, να πάρεις μηχανάκι, κάτι που δεν έγινε γιατί τα λεφτά μου τα έπαιρνα στο σπίτι. Αυτό θα σου λέω. Σε έβαζα να δουλεύεις για να σου παίρνουν τα λεφτά, να πηγαίνει άλλος να παίζει τζόγο και να κάνει άλλη τα κέφια της. Το ξαναδιαβάζω. Δούλευα, πάντα δούλευα από 16 χρονών, λύκειο δεν τελείωσα παρά μόνο την πρώτη τάξη και αυτό είναι για μένα μεγάλος πόνος γιατί δεν ήθελα να σταματήσω. Αλλά ο μπαμπάς μου έλεγε δούλεψε να έχεις τα δικά σου λεφτά, να πάρεις μηχανάκι, κάτι που δεν έγινε
γιατί τα λεφτά μου τα έπαιρνα στο σπίτι. Τώρα θα σου πω ότι στην ηλικία που είσαι τώρα, μπορείς να πας μια χαρά να τελειώσεις το σημερινό λύκειο και να δώσεις και πανελλήνες και να μπεις και στο πανεπιστήμιο. Μπορείς. Μπορείς. Εάν το θέλεις φυσικά. Δούλευα, μεγάλωνα τα παιδιά μου, πολλές φορές και δύο δουλειές και έτσι περνούσε ο καιρός. Ο άντρας μου ήταν ένας άνθρωπος, μαμ, κακά, δουλειά και νάνι. Πόσους τέτοιους άνδρες έχει? Μαμ, κακά, δουλειά και νάνι. Δεν λένε για τα μωρά ότι είναι μαμ, κακά και νάνι? Έχει κάποιους άνδρες που είναι μαμ, δουλειά, κακά και νάνι. Και αυτοί κι αν είναι παραμελητικοί. Ψυχικά και συναισθηματικά προς την οικογένειά τους. Τα πρώτα χρόνια δεν έδινα σημασία γιατί τα παιδιά ήταν μικρά και όλα μαζί, σπίτι και δουλειά. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τις δικές μου ανάγκες. Μου αρκούσε που είχα φύγει από το σπίτι των γονιών μου. Πώς αρκούμαστε με τα ψίχουλα επειδή έχουμε φύγει ακριβώς από το σπίτι των γονιών μας. Του ζητούσα πράγματα, αλλά πάντα έλεγε πού να πάμε τώρα. Του έλεγα να μην είναι τόσο αφημένος στα πάντα και τα λες και μιλούσα σε εξωγήινο. Καλός, ήσυχος άνθρωπος, αλλά εμένα προσωπικά δεν με έκανε να νιώθω σαν γυναίκα. Και έτσι χώρισα, γιατί είχα γίνει εγώ άντρας και γυναίκα για αυτό το σπίτι. Μάλιστα, καλά έκανες και χώρισες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ σας. Ότι δεν λειτουργούσε ως άντρας προς τη γυναίκα του. Ότι λειτουργούσε σαν ένα μέλος της οικογένειας, σαν να ήταν όπως ήσουν εσύ που ήσουν μικρή και πήγαινες και δούλευες και έφερνες τα λεφτά στο σπίτι και ήσουν μάμ, κακά, δουλειά και να είναι έτσι κι αυτός. Δηλαδή, ψυχοσυναισθηματικά παντελώς ανώριμος. Κακοποιητικός δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος μας φέρεται άσχημα, είναι και κάποιος ο οποίος μας στερεί από αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, ερωτισμό, όλα αυτά τα οποία δικαιούμαστε όλοι οι άνθρωποι και ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε ένα γάμο. Ενώ όταν είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να πεις δικαιούμαι να μου δείξει αγάπη και ερωτισμό. Ποιος θα σου δείξει, είσαι μόνος σου όμως, να είσαι παντρεμένη, να είσαι παντρεμένος και να έχει σύντροφο και να μην στα δίνει αυτά, όχι. Και μια μέρα ήρθε αυτός. Μετά που χώρισες και ένιωσα για πρώτη φορά στα 30 μου, λίγο μετά τον τυπικό χωρισμό μου, και είδα πως είναι να είσαι ερωτευμένη, να πετάει η καρδιά σου, να αναστατώνεται το είναι σου. Τώρα να δούμε καμιά ψυχοπαθολογική έλξη θα έπαθες, φιλενάδα. Ψυχοπαθολογική έλξη είναι όταν μας ελκύει έντονα η ψυχοπαθολογία του προσώπου με τον οποίο ερωτευόμαστε καριέα. Με τον πρώτο σου άντρα δεν είχες ιδιαίτερο τέριασμα, δεν ερωτεύτηκε σαν καριέα, γιατί δεν ήταν ούτε νάρκισσος. Ούτε κακοποιητικός όπως τον πατέρα σου εμφανώς, ήταν, είπαμε τι ήταν, ένα μεγάλο παιδί. Δεν μπορούσε να σε πονέσει τόσο πολύ όσο θα σε πόνεσε. Ο επόμενος. Αυτό που είδες πως είναι να είσαι ερωτευμένη, να πετάει καρδιά σου, να σταθώνει το ίδιο σου, εμένα αυτό με τρομάζει, ψυχοπαθολογική έλξη. Δεν ήξερα τι συμβαίνει, πως έγινε αυτό. Το γιατί πια δεν το αναρωτιέμαι, γιατί ήταν μαθηματικά εξακριβωμένο πως κάτι τέτοιο θα γινόταν. Προφανώς παρακολουθείς τα βίντεό μας και έχεις μάθει για την ψυχοπαθολογική έλξη. Εδώ να πω ότι όταν γνωρίζουμε ένα καινούριο άνθρωπο, είναι θεμητό να υπάρχουν ωραία συναισθήματα, να μας είναι ευχάριστη η παρέα εκείνου του ανθρώπου, να συνηθίζουμε σιγά σιγά στο να κάνουμε πράγματα μαζί. Αυτό το απότομο και το αμέσως και βρήκα τον άνθρωπό μου και είσαι ο άνδρας της ζωής μου και η γυναίκα της ζωής μου κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Και ψυχοπαθολογικής έλξης συγκεκριμένα. Ένιωσα πολλές τύψεις για τα παιδιά. Ποτέ δεν ήρθα σε επαφή μαζί του, ούτε τον γνώρισαν. Άστο, είπα στον εαυτό μου, έχεις παιδιά να μεγαλώσεις, μα μέσα μου το ένιωθα. Είχα ερωτευτεί. Και έτσι είπα, ζήστο. Είχα ερωτευτεί πρώτη φορά και είχα ερωτευτεί εννοείται το άλλο άκρο του άνδρα μου, να και αυτό. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, όταν είμαστε ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά και δεν έχουμε κάνει καθόλου ψυχοθεραπεία να ξεπεράσουμε τα ζητήματα που μας προκάλεσε η οικογένειά μας, θεωρούμε ότι αν γνωρίσουμε κάποιον που είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που δεν πήγε καλά η δουλειά, ότι θα πάει καλά η δουλειά. Να δούμε πώς πήγε η δουλειά, η σχέση. Ένας άνθρωπος που μιλούσαμε διάκοπα, που είχε τρόπο να σε κάνει να νιώθεις όμορφα, που το μυαλό του ήταν απλά εύστροφο, που ήξερε πώς να φερθεί ερωτικά σε μια γυναίκα. Έκανες και εσύ για πρώτη φορά έρωτα, από ό,τι φαίνεται. Ενώ όχι ότι δεν έκανες μόνο άντρας, αλλά έκανες για πρώτη φορά έρωτα. Δηλαδή να νιώσεις ποθητή και ερωτική. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στη ζωή, με περνούσε 5 χρόνια, με μια μεγάλη αποτυχία περιουσίας, να άτομο μοιάζει του μπαμπά σου, και με ένα διαζύγιο, αλλά όλα αυτά τα είχε χάσει όταν εγώ τον είχα γνωρίσει.
έχασε την περιουσία μας. Κάτι. Και άρα ήταν οικείος όμως τον πατέρα σου που τα χάσει όλα στον τζόγο. Ένιωθα λες και τυφλώθηκα. Τέλος. Και έκανα σαν να ήμουν 20 ετών. Έδινα συναισθήματα και υλικά αγαθά. Να η συνεξάρτηση. Έδινα, τυφλώθηκα και έδινα. Δώρα, ακόμα και λεφτά όταν χρειάστηκε γιατί δεν ήταν καλά οικονομικά. Και εμένα αυτό με ευχαριστούσε, με γέμιζε πάντα, εξάλλου με γέμιζε να δίνω, να τρέχω για τους άλλους. Πάντα ήμουν το καλό παιδί της οικογένειας, όλης πάντα έτρεχα γιο. Αυτά είναι έντονα σημεία στοιχεία συνεξάρτησης. Να δίνεις συνέχεια και συναισθηματικά και υλικά, να κάνεις δώρα, να δίνεις και λεφτά. Τώρα άλλο να υπάρχει μια σχέση και ο ένας να είναι σε δύσκολη φάση και να ζητήσει να του δανείσει ο άλλος ένα ποσό για να το δανείσει και να το επιστρέψει. Και άλλο να δίνεις γιατί χαίρεσαι να δίνεις. Επειδή πάντα ήσουν το καλό παιδί της οικογένειας όλης και πάντα έτρεχες για όλους. Και έτσι κάπως άρχισε να εξαφανίζεται χωρίς λόγο και εγώ να τον ψάχνω, να ανησυχώ. Και τσουπνάτος, εγώ να παραπονιέμαι και εκείνος να λέει δεν ήμουν καλά και εμένα έλαβε μωρό μου, εγώ ένα χαμόγελο μέχρι τον ουρανό, τρομάρα μου και πάλι όλα καλά και ξανά μανά μετά από λίγο καιρό εξαφανίσεις, Θεός. Ιρωνικά και εντός πολλών εισαγωγικών. Φωνές, ζηλιές, βρισχές, γιατί. Γιατί μπορεί να έκανα να απαντήσω στο μήνυμα του 20 λεπτά. Γιατί μπορεί να ήμουν με μια φίλη, γιατί μπορεί να μαγείρευα, γιατί. Εδώ θα σημειώσω πως αυτός ο άνθρωπος ήταν χρήστης κάναβης τσιγάρο πολλά χρόνια, κάτι που ήξερα από αρχής, κάτι που δεν είχα κατανοήσει τελικά τι προκαλεί στον εγκέφαλο και πόσο κακό κάνει στο μυαλό. Όταν δεν έπινε ήταν μέσα στα νεύρα και όταν έπινε ένας άλλος άνθρωπος. Έλεγε πάντα συγγνώμη όλες τις φορές που με πλήγωνε, θα αλλάξω, δώσε μια ευκαιρία, γιατί εγώ έφευγα, μα ποτέ δεν έφευγα και τελικά τίποτα δεν άλλαζε. Αυτό το πήγαινε έλα, μιας της σχέσης μιας συνεξαρτώμενης με έναν άρχη σου. Ένας άνθρωπος που ήμουν δίπλα του στα πάντα, να τον ακούω, να τον συμβουλεύω, να τον στηρίζω, να δέχομαι τα νεύρα μου, γιατί εγώ Θέκλα, όσο και παράξενο σου ακούγεται, τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα, τον πόνεσα και μπήκα βέβαια στο τρυπάκι να το σώσω, να το βοηθήσω. Συνεξάρτηση είναι όλα αυτά. Συνεξάρτηση. Είναι τον αγάπησα, τον πόνεσα και μπήκα στο τρυπάκι να το βοηθήσω. Τι μου θυμίζεις τώρα, μου στέλνει ένα κοριτσάκι στο Instagram πριν λίγες μέρες. Κυρία Θέκλα, είμαι πόσο είναι, 22, πόσο είναι η νέα και έχω μια σχέση με ένα παιδί ο οποίος νιώθει πάρα πολύ άγχος και πώς μπορώ να το βοηθήσω για το άγχος του. Και της λέω, αγαπητοί μου, είναι δική του δουλειά να διαχειριστεί το άγχος του. Μου στέλνει ξανά σήμερα, με χώρισε αυτός και έχει πάρα πολύ άγχος να του συστήσω κάποιο ψυχολόγο. Και της λέω, αγάπη μου, εσύ να πας στο ψυχολόγο. Εσύ να πας στο ψυχολόγο που σε παράτησε ο φίλος σου, που σε άφησε στα κρύα του λουτρού. Όχι να ψάχνεις ψυχολόγο γι' αυτό. Όσο έμενα, τόσα γινόντουσαν. Όταν έφευγα, τόσο τρελαινόταν και έλεγε: δεν μπορώ μακριά σου. Συγγνώμη, είμαι μαλάκας, θα αλλάξω και εγώ πάλι πίσω και πάλι τα ίδια. Μία ευκαιρία δίνουμε. Όχι περισσότερες, μία. Ερχόντουσαν φορές που με έβγαζε τρελή, υπερβολική και με έκανε να απορώ: βρε, μήπως εγώ έχω θέμα. Ναι, ήταν αυτές οι φορές που σου έκανε gaslighting. Αυτό ακριβώς είναι το gaslighting. Φορές που έτρωγα τα συναισθήματα μου μέσω του φαγητού, που αρρώστησα από το έντερό μου. Μα ήξερα μέσα μου πως εγώ είχα θέμα, ναι, αλλά γιατί καθόμουν και ανεχόμουν μια τέτοια κατάσταση. Και εκεί είπα τέλος, ζητάς βοήθεια τώρα. Με 17 θαυμαστικά. Μετά από 13 χρόνια Θέκλα, ψυχικής κακοποίησης, πόνου, τρέλας, κάτι που δεν εύχομαι ούτε στον εχθρό. Εκεί πάνω στη ψυχοθεραπεία έπαθα σοκ. Δεν μπορούσα, ούτε μπορώ να σου πω την αλήθεια, να διαχειριστώ τη λέξη νάρκισσος. Όχι να μπορέσεις. Γιατί δεσπόζουν οι νάρκισσοι στη ζωή σου. Νάρκισσος η μάνα σου, νάρκισσος ο πατέρας σου, νάρκισσος και αυτός, ο πρώτος σου άνδρας προφανώς κρυφονάρκισσος. Αν με ρωτήσει κάποιος θα πω πως είναι ένα βαμπύρ χωρίς συνέστημα, χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης που ζει με το να ρουφάει το δικό σου το υπερσυναίσθημα. Αυτός είναι ο νάρκισσος. Ένας άνθρωπος άρρωστος στην ουσία που θρέφει το εγώ του μέσα από εσένα, που έχεις πέσει στην παγίδα να τον σώσεις γιατί τον αγαπάς. Και όσο εσύ βουλιάζεις, τόσο εκείνος σε φέρνει πίσω να σου δώσει κάτι και μετά πάλι να σε αδειάσει. Σου κάνει hoovering. Hoovering σημαίνει να σε ρουφάει πίσω, όπως ρουφάει η ηλεκτρική σκούπα, η hoover.
τις βρωμιές από το πάτωμα, να σε κουνουφάει πίσω για να σε ξανακακοποιήσει, μετά πάλι να σε αφήσει, μετά πάλι να σε ρουφήξει πίσω. Φαύλη κύκλη είναι αυτή, κακοποιητικών σχέσεων. Πέρασαν από τότε 13 χρόνια και αναρωτιέμαι γιατί το έκανα, γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, επειδή είμαστε συνεξαρτώμενοι, επειδή έχουμε πρόβλημα, επειδή μάθαμε την αγάπη λάθος. Και η απάντηση είναι πιο πικρή. Πώς να μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου όταν οι φροντιστές σου, οι γονείς σου δεν σου έμαθαν, δεν σου έδειξαν την αγάπη. Γι' αυτό σας λέω είναι ένα πρόχειρο case study αυτό, γιατί ακριβώς η φίλη τα ξέρει και τα κατανοεί και τα γράφει ακριβώς όπως έγινε. Γράφει πρώτα τις αιτίες και μετά τα αποτελέσματα. Κάνω ψυχοθεραπεία. Την είχα κόψει ένα διάστημα γιατί ξαναγύρισα πίσω σε αυτόν για χιλιοστή φορά και δεν το θεωρούσα έντιμο για την ψυχοθεραπεύτρια μου, γιατί ήταν σαν να μην την άκουγα παρά μόνο τη φωνή αυτού, κάτι σαν τις σιρήνες. Λοιπόν, εδώ θα σου πω ότι πολύ συχνά οι συνεξαρτώμενοι φεύγουν από την ψυχοθεραπεία όταν ξανακυλήσουν, αλλά θα σου πω ως ψυχοθεραπεύτρια, ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτη, ότι ακόμη και αν έχεις γυρίσει, ακόμη και αν έχεις πάει πίσω, μην τη σταματάς την ψυχοθεραπεία. Μην τη σταματάς, γιατί ο ψυχολόγος σου καταλαβαίνει την ανθρώπινη αδυναμία, καταλαβαίνει τι σημαίνει συνεξάρτηση και δεν θα σε απορρίψει ή δεν θα σε πληγώσει επειδή πήγες πίσω και στον εαυτό σου έκανες κακό που πήγες πίσω. Όχι στον ψυχολόγο σου. Μην κάνεις και δεύτερο κακό στον εαυτό σου με το να σταματάς την ψυχοθεραπεία. Και όντως, θυμάμαι και από το γραφείο, όταν κάποια δεν ερχόταν, λέω, έχει πάει πίσω. Έχει πάει πίσω να φάει τα μούτρα της, να γίνει σκατά και θα έρθει μετά διαλυμένη. Και έλεγα μακάρι να το σκεφτεί να έρθει έστω κι αν είναι εκεί. Ξεκίνησα πάλι να είναι καλά και χαρά στο κουράγιο σας. Είναι η δουλειά μας εμάς. Και πλέον είπα πως θα ελευθερώσω την ψυχή μου, θα δώσω στον εαυτό μου όλα όσα αδιάκοπα έδωσα σε αυτόν τον άνθρωπο με κόστος την υγεία μου, ακόμα και την υγεία μου. Μπράβο, αυτή είναι η σωστή στάση. Θα δίνω σε μένα αυτά που έδινα σε όλους τους άλλους. Δεν αγαπήθηκα θέκλαμα από τον πιο σημαντικό άνθρωπο, τη μαμά μου, και αυτό το παιδί διψάει η αγάπη και πάντα τέτοια παιδιά πέφτουν σε τέτοιους ανθρώπους. Και ο μαμπάς σου ήταν σημαντικός άνθρωπος, όχι μόνο η μαμά σου, και ο μαμπάς σου δεν σε αγάπησε. Συνέχισε να βοηθάς θέκλα μου, κάνεις λειτουργήμα, στο λέω και κλαίω, γιατί είναι πολλές γυναίκες που υποφέρουν, και άνδρες έχει που υποφέρουν, και άνδρες έχει ενεξαρτώμενους που μπλέκουν με γυναίκες νάρκης σου. Και άνδρες έχεις ενεξαρτώμενους που μπλέκουν με άνδρες νάρκης σου. Δίνεις κουράγιο και δύναμη και αν αποφάσισα να σου γράψω, είναι γιατί θέλω να περάσω κι εγώ το δικό μου μήνυμα. Ζητήστε βοήθεια όταν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί το νιώθετε. Μην νιώθετε τύψεις αν φύγετε από κάτι άρρωστο. Δεν είναι δουλειά μας να κάνουμε εμείς τους ψυχολόγους. Μπράβο, ζητήστε βοήθεια. Μην νιώθετε τύψεις αν φύγετε από κάτι άρρωστο, δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε τους ψυχολόγους, συμφωνώ. Έχουμε ψυχή και καρδιά και μόνο εμείς μπορούμε να την προστατέψουμε. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ, Θέκλα, αλήθεια στο λέω και τη δική μου αγάπη σε έχεις. Και μετά μου στέλνει ένα στο καπάκι να με λέει, αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που έστελνε μετά το χωρισμό γιατί εγώ έφυγα. Στο συγκεκριμένο, όπως βλέπετε, ενώ επικαλέστηκα την υγεία μου μήπως και σταματήσει, δείτε την απάντηση που μου δίνει. Είναι ένα μήνυμα στο οποίο του γράφει η φίλη, ξεκάθαρος είσαι λοιπόν και όπως λες δεν σε νοιάζει τι θα κάνω. Θα τα λύσω τα θέματα μου αν αναφέρεσαι στην υγεία μου. Πάψε να γίνεσαι μαλάκας, έλεος και έλεος, έλα καλό βράδυ. Σε ξεγέλασα εγώ και σε ξεφτύλισα εγώ και μιλάς για καθρέφτισμα εσύ, έλα σε παρακαλώ, υπάρχει και Θεός άνθρωποι και σε βλέπει, έλα καληνύχτα. Και της γράφει, όχι δεν αναφέρομαι στην υγεία, αυτά τα θεωρώ λυμένα. Στα θέματα που έχεις μέσα σου για να κάνεις αυτό που θέλεις τελικά. Έγινες καρακαριόλα και σε πειράζει που γίνομαι μαλάκας. Δεν πειράζει, τελευταία ξεσπάσματα. Μάλιστα. Ωραιότατα. Άμα φτάσουμε εκεί στο βρίσιμο, ίσως είναι καλή ώρα να σταματήσουμε εντελώς τη σχέση. Αυτές τις μέρες τον έχω αποκλείσει από παντού. Δεν σας κρύβω ότι δεν πιστεύω ότι θα με αφήσει έτσι εύκολα και έχω απογοητευτεί πάρα πολύ που τόσα χρόνια ερωτεύτηκα και αγάπησα τελικά κάτι που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου. Πολύ καλά έκανες και τον έβρισες και ξέρεις ότι έχεις ξεπεράσει παντελώς τον άρχη σου όταν δεν τον έχεις μπλοκαρισμένο και να σου στείλει δεν απαντάς και δεν τα διαβάζεις καν. Αλλά τώρα στην αρχή μπλοκ από παντού. Από παντού. Βέβαια, εγώ έναν άρχη σου που με είχε δει κιόλας τον έχω μπλοκαρισμένο. 18 χρόνια. (Σίλιο)
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που γράφεις. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ που τόσα χρόνια ερωτεύτηκα και αγάπησα τελικά κάτι που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου. Ναι, δεν τον άνθρωπο που ερωτεύτηκες. Αυτό που έχεις φτάσει στο μυαλό σου, τη φαντασία σου. Θα βγει και ο Λάκη. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, Λάκη μου, κάνουμε βίντεο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γυρνάει και να λέει ότι δεν αναφέρομαι στο θέμα της υγείας σου γιατί αυτό είναι λυμένο. Η ανησυχία του πού είναι, η ενσυναίσθησή του. Ρε, αν περιμένεις ανησυχία από τον Άρκησο και συνέστηση από τον Άρκησο, δεν θα πάρεις ποτέ. Ψεύτικη ανησυχία μπορεί. Ψεύτικη συνέστηση ποτέ. Πραγματική ποτέ. Απλώς είναι από τα μηνύματα που έχω κρατήσει για να βλέπω και να μην επιτρέπω στον εαυτό μου. Πλέον έκανα να νιώθω λύπη, γιατί πριν από αυτό το μήνυμα που βλέπετε που με βρίζει, υπήρχαν μηνύματα ηχητικά με κλάμα, πολύ κλάμα, με παρακάλια και με λυγμούς που έφτασε και το λυπήθηκα. Όταν κάνει ο Νάρκησος επίκληση στο συνέστημα, εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας και μπλοκάρουμε. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ και δεν με πειράζει αν δεν κάνετε βίντεο την ιστορία μου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε πολλά emails. Με νοιάζει που βοηθάτε ανθρώπους όπως βοηθάτε και εμένα. Λοιπόν, έλα εδώ σκυλί, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ να δούμε αν έχεις μάθει το μάθημα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, εσύ που έχεις ακούσει πολλά vlogs, έλα πάνω γιατί πρέπει ο κόσμος να σε βλέπει. Έλα πάνω, έλα πάνω, έλα. Λοιπόν. Έχεις καταλάβει πώς γινόμαστε συνεξαρτώμενοι? Το κατάλαβες πώς γινόμαστε συνεξαρτώμενοι? Συνεξαρτώμενοι γινόμαστε όταν μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον που ως παιδιά δεν παίρνουμε την αγάπη, τη στοργή, την προσοχή, την ενέργεια και τον ενδιαφέρον που δικαιούμαστε από τους γονείς μας. Και οι γονείς μας είναι είτε ψυχικά είτε σωματικά κακοποιητικοί προς εμάς, ακόμη και μέσω της παραμέλησης. Και όταν ζούμε σε τόσο άσχημα οικογενειακά περιβάλλοντα, είναι πολύ φυσιολογικό να θέλουμε να ξεφύγουμε με ένα γάμο. Και αυτή η ιστορία της φίλης είναι μια ιστορία πολύ συνηθισμένη, δυστυχώς, γιατί πολλά κορίτσια έφυγαν πολύ νωρίς από το σπίτι τους, κάνοντας ένα γάμο ό,τι να είναι, όποιος βρέθηκε τον παίρνουμε, για να ξεφύγουν από την άσχημη οικογενειακή κατάσταση και μετά που χώρισαν, ερωτεύτηκαν σφόδρα, 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 με έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Τον πρώτον Άρκησο που βρήκαν στο δρόμο τους και τους έκανε κλικ. Κατάλαβες, Λάκη μου? Κατάλαβες? Έλα εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Έλα, έλα εδώ, έλα εδώ να σε βλέπω που γίνεις και όμορφος. Λοιπόν, τι έχεις να πεις στα κορίτσια αυτά? Να συνεχίζουν την ψυχοθεραπεία τους. Ναι. Ναι, να αγαπάνε τον εαυτό τους. Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πρόβλημα σοβαρό η συνεξάρτηση. Είναι όντως σαν ένας εθισμός. Και ότι το πρόβλημα δεν επιλύνεται με μια ερωτική σχέση, επιλύνεται με την ψυχοθεραπεία, την ψυχοεκπαίδευση και πρέπει να είμαστε σε προσοχή και σε επιφυλακή, ούτως ώστε να μην γινόμαστε νοσηλεύτριες ψυχικές του κάθε προβληματικού που θα συναντήσουμε στον δρόμο μας και στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, εάν υπάρξει έντονη έλξη, να ανησυχήσουμε και να προβληματιστούμε, όχι να κατενθουσιαστούμε. Και δίνουμε χρόνο στην αρχή μιας γνωριμίας για να σιγουρευτούμε ότι η έλξη είναι φυσιολογική και όχι ψυχοπαθολογική. Και η φυσιολογική έλξη είναι ήρεμη, ψύχρεμη και σιγά σιγά γνωρίζονται καλύτερα οι άνθρωποι και χτίζουν μεταξύ τους το δεσμό. Δεν χτίζεται ένας δεσμός από την μια στιγμή στην άλλη. Αν θα φουντώσει ο έρωτας τόσο απότομα, σημαίνει ότι είναι ψεύτικος δεσμός και όπως το έγραψε πολύ ορθά η φίλη, σημαίνει ότι ερωτευόμαστε τη φαντασίωση της ιδανικής αγάπης που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και βάζουμε πρόσωπο, στο πρόσωπο αυτής της φαντασιακής αγάπης, αυτό που μας έκανε να νιώσουμε έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Την αγάπη μου σε όλους, είμαι πολύ χαρούμενο θα μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα αύριο, την Αλεξάνδρα Κουσουνάδη, που θα κάνουμε το βίντεο για τις εξαρτήσεις και τις συνεξαρτήσεις. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα, φίλια, σε όλους. Yeah.